της παρέμβασης του κυρίου Βορύδη, της ομιλίας του, ήταν αυτά που τον ρωτήσατε κι εσείς. Δηλαδή η εντύπωση που σας δημιουργήθηκε ότι τελικά δεν είναι πρόκειτο για μια ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης, αλλά για μια πρόταση μορφής σε μια αυριανή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η όλη συζήτηση ουσιαστικά έχει περιστραφεί γύρω από τις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι θετικό, γιατί έχουμε κατορθώσει αυτή τη στιγμή να μιλάμε πάνω στα πολύ συγκεκριμένα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο το θέμα το τι θα κάνουμε με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τι θα κάνουμε με τα δάνεια, τι θα κάνουμε με αυτούς που προστάνε στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, με αυτούς που πεινάνε, με αυτούς που δεν έχουν στέγη. Όλα δηλαδή αυτά τα μέτρα που θα ανασχέσουν την ανθρωπιστική κρίση, που θα μπορέσουν σε αυτή την φάση και όχι σε ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα να ανακοινήσουν την, να επανακοινήσουν την οικονομία. Τι θα κάνουμε. Θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι αυτά όμως από τη δική σας πλευρά λέτε ότι θα γίνουν και θα δούμε αν θα γίνουν. Όταν θα έρθει στην εξουσία. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια κυβέρνηση, κύριε Μαρκόπουλο. Προσέξτε να δείτε, μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά εξαναγκάζει νομίζω αυτή η συζήτηση στην κυβέρνηση να πει τελικά τι σκέφτεται εκείνη για τα συγκεκριμένα μέτρα. Διότι η εικόνα ποια είναι. Από τη μία η κυβέρνηση βρίσκεται όμοιρος των δεσμεύσεών της και της τακτικής της όλα τα προηγούμενα χρόνια και από την άλλη υφίσταται μια λαϊκή κατρακαβή και συνθλίβεται. Τρεις φορές το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί και για τέταρτη όταν θα παρουσιαστεί επιτέλους ο κύριος Σαμαράς στη Βουλή, έχει ουσιαστικά βιώσει ένα απίστευτο φιάσκο. Στο Παρίσι, θυμόσαστε τι λέγανε. Στη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, θυμόσαστε τι λέγανε. Στη συνάντηση με την κυρία Μέρκελ, πάλι τα ίδια είδαμε. Θα επιβεβαιωθεί λοιπόν αυτό. Αυτή η κυβέρνηση δεν μας οδηγεί εκτός του μνημονίου, αλλά ουσιαστικά μας βάζει ακόμη περισσότερο. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Η ψήφος εμπιστοσύνης που ζητάει είναι ψήφος εμπιστοσύνης για το μνημονιακό καθεστώς. Κύριε Μαρκόπουλε, προσπαθούμε να πείσουμε τους καλεσμένους.